Εκπομπή όλα στη φορά. Δεν ξέρω αν ο τίτλος εκπομπής αντιπροσωπεύει απόλυτα αυτό που θέλουμε μέσω της εκπομπής και του ραδιοφώνου του ηχό να δώσουμε. Φαντάζομαι ότι μπορεί να φοβίζει πολλούς, αλλά η εκπομπή θα έχει ένα χαρακτήρα παρέμβασης στα πολιτικά δρόμενα. Ο σκοπός της θα είναι να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση, θέση και άποψη για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας, τον τόπο μας, αλλά και για γενικότερα ζητήματα που σήμερα νομίζω ότι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε και να έχουμε υπόψη μας όλοι μας, ότι στην εποχή της πληροφορίας θα πρέπει το τοπικό ραδιόφωνο να παίζει ένα ουσιαστικό ρόλο που να ενισχύει τη διαμόρφωση μιας πραγματικά αυθεντικής πληροφορίας και συνείδησης για την κοινωνία. Βασική προϋπόθεση. Θα θίξουμε μέσα από τις εκπομπές μας τεράστια και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και του νερού, πώς επιδρούν στον κόσμο, στην χώρα μας και στην περιοχή μας, μεγάλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόβλημα των μεταναστευτικών ορών και οι αντιλήψεις που υπάρχουν, ζητήματα που έχουν να κάνουν σήμερα με την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και ποιος θα είναι, πρέπει να είναι ο ρόλος της χώρας μας στα πλαίσια μιας άλλης ανάπτυξης που εμείς θέλουμε. Θα αναδείξουμε τα μεγάλα ζητήματα του ενεργειακού και μέσα σε αυτά τα τοπικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη χωροταξία. Θα πρέπει να βάλουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός διεθνοποιημένου νεοφιλελεύθερου παγκοσμίου περιβάλλοντος και άλλα πολλά ζητήματα. Επειδή όμως είναι η πρώτη εκπομπή σήμερα και επειδή τρέχουν στο επίπεδο της τοπικής, ας το πούμε, επικαιρότητας κάποια θέματα, θα ήθελα σήμερα να ασχοληθώ με τρία κατά τη γνώμη μου ζητήματα που απασχολούν περισσότερο. Το ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει νομίζω ότι είναι το θέμα του Μουσικού Γυμνασίου του Καβουσίου, που είναι ένα θέμα που απασχολεί συνολικά την τοπική κοινωνία αλλά και τον νομό. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της γέφυρας του Σαραντάπηγου, που και αυτό σαν συνέπεια των έντονων φαινομένων καιρικών την περισσότερη περίοδο θα πρέπει να το δούμε αποφασιστικά και ψύχραμα από τώρα. Και υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα που όμως σήμερα το βάζουμε για συζήτηση και προβληματισμό, που είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με το περιβάλλον στην περιοχή μας και ιδιαίτερα με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα γεωργικά απόβλητα και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ασχολεί τον Άιλον. Θα ήθελα, πριν μπούμε στα ζητήματα, να κάνω πρώτα μία αναφορά σε σχέση με το Μουσικό Γυμνάσιο, η οποία με αναφορά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει με κάποιες ερωτήσεις. Τα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολήσουν την τοπική μας κοινωνία είναι: πρώτον, ήταν αναγκαίο το Μουσικό Γυμνάσιο στο Λασίθι από τη στιγμή που υπάρχουν αντίστοιχα μουσικά γυμνάσια σε όλους τους νομούς της Κρήτης; Από τη στιγμή που ήταν αναγκαίο, η δεύτερη ερώτηση που προκύπτει είναι: πάρθηκαν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να είμαστε έτοιμοι από πλευράς μαθητών προκειμένου να λειτουργήσει το Μουσικό Γυμνάσιο; Το τρίτο ζήτημα που προκύπτει είναι: από τη στιγμή που θεωρείται αναγκαίο
η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ανέστηλε τη λειτουργία του από τη στιγμή που έχουμε λειτουργία μουσικών γυμνασίων με λιγότερο αριθμό άτομων. Υπάρχει ένα τέταρτο ερώτημα που πρέπει να το απαντήσουμε σχετικά με το μουσικό γυμνάσιο. Ποια ήταν η θέση που παίρνουν οι πολιτικές δυνάμεις συνολικά στο νομό και ιδιαίτερα ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση αλγινή, θα έλεγα, ότι εγώ δεν γνωρίζω μέχρι σήμερα τη θέση του κυβερνητικού βουλευτή. Υπάρχει και ένα πέμπτο ερώτημα που το βάζω. Πρόκειται από τη στιγμή που έχουν παρεμβάσεις στο επίπεδο της Βουλής λειτουργήσει άλλα μουσικά γυμνάσια με λιγότερο αριθμό ατόμων, η ισχύς από μεριάς του κυβερνητικού βουλευτή που την χάνει και υπουργός της κυβέρνησης σήμερα είναι μικρότερη από του κυρίου Καραγκούνη, ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο που κάποιος ή κάποιοι δεν μας έχουν πει? Τέλος πάντων, οι εξελίξεις αυτές νομίζω ότι πρέπει να συζητηθούν και νομίζω ότι το θέμα του μουσικού γυμνάσιου στο Καβούσι δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά απλά το Καβούσι ή την Ιεράπετρα. Αφορά τη συνολική αντιμετώπιση του νομού και αφορά επίσης πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που είναι αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες μέσα από άλλο πνεύμα. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχουν ή οποιοσδήποτε μικροπολιτικές ή μικροκομματικές σκοπιμότητες που να αναστέλουν τη λειτουργία ή τη δράση δομών σε επίπεδο νομού, όταν αυτές είναι αναγκαίες και όταν αυτές σαν πρωτοβουλίες από μεριάς αγκαλιάζονται από το σύνολο της κοινωνίας, σαν αναγκαία μέτρα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήθελα να μπούμε σε μια συζήτηση συνολικότερα και νομίζω ότι σε σχέση με το μουσικό γυμνάσιο στο Καβούσι εκ των πραγμάτων έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, εγώ θα έλεγα, και ακολούθησε ο Δήμος η κοινότητα Καβουσίου. Και ιδιαίτερα ο φίλος ο Γιάννης Ορμεδιάκης, που δεν ξέρω ποια άποψη έχουν οι συμπατριώτες μας, οι Γεραπετρίτες και οι Καβουσανοί, αλλά που νομίζω ότι οι παρεμβάσεις του ξεπερνούσαν τα στενά όρια της περιοχής του Καβουσίου και που νομίζω επίσης ότι θα πρέπει, αν μπορούμε, να ακούσουμε τη γνώμη του. Είμαστε στον αέρα. Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, είμαι σίγουρος. Το θεωρήσαμε μεγάλο, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα να πούμε και πολλά ζητήματα να βάλουμε μπροστά για διεκδίκηση, χωρίς ούτε υπεκφυγές, ούτε φόβους, ούτε πίσω και δεύτερες σκέψεις. Εύχομαι να χαρίσεις το ταλέντο σου σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά έχεις πάντα ενδιαφέρουσες απόψεις και θα σε ακούμε προσοχή. Να πάμε τώρα στα δικά μας. Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι πραγματικά το μουσικό γυμνάσιο Λασιθίου στο Καβούσι ήταν μια αναγκαιότητα. Ναι. Από τη στιγμή που ξέρουμε την παράδοση του νομού, ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και από τη στιγμή που είναι μια κατάκτηση και για τους υπόλοιπους νομούς της Κρήτης αλλά και για όλη την... θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά και με την ευκαιρία της αναβολής επαόριστον της συνάντησης... θα ήθελα να ρωτήσω, με ευκαιρία και της αναβολής επαόριστον της συνάντησης της Επιτροπής που είχε οριστεί με την αρμόδια Υφυπουργό, ποιες είναι οι σκέψεις που σας περνάνε από το μυαλό αυτή τη στιγμή? Γιατί όλη η ιστορία του μουσικού γυμνασίου εμένα προσωπικά αλλά και την κοινωνία τη βάζει σε έντονους προβληματισμούς. Ναι, καταρχήν να σας πω την είδηση ότι λίγο αργότερα, καμιά ώρα αργότερα,
Έλαβα μήνυμα από τον Δήμαρχο, περίπου να σου πω για την ώρα, 10 η ώρα περίπου, όχι 10, 11 και μισή το έλαβα το μήνυμα ότι επανατέθηκε το ραντεβού και θα γίνει το ραντεβού. Για σήμερα. Άκουσα ραντεβού, όχι για την Τρίτη, Τρίτη υπάρχει ραντεβού της. Για την Τρίτη, το ραντεβού της Τρίτης θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Ήταν χθες σε κάποια φάση να μην γίνει, ήρθε ένα τέτοιο SMS email, δεν ξέρω τι ειδοποίηση προς τον Δήμαρχο ότι ακυρώνεται. Αργότερα όμως ήρθε νέο ότι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα ειδοποιηθεί το πρώτο, επειδή μου είπες πριν ότι ακυρώθηκε, τελικά δεν ακυρώνεται, θα γίνει. Εγώ μίλησα για αναβολή. Αναβολή της λειτουργίας του γυμναστηρίου. Όχι. Για αναβολή επαόριστον του ραντεβού, αυτή ήταν η πληροφορία μου. Α, ναι, ήταν η πρώτη πληροφορία. Μετά πολύ αργά ήρθε ότι θα γίνει, ναι. Ωραία. Αργότερα ήρθε ότι θα γίνει. Ας πάμε όμως στο ζητούμενο. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνεις και βασικά γιατί είπα ότι έπαιξε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα πράγματα και έχεις και ένα όγκο πληροφοριών, άρα μπορείς να βοηθήσεις. Ποιες είναι οι σκέψεις σου σήμερα με την εξέλιξη σχετικά με το μουσικό σχολείο? Ναι. Οι προβληματισμοί σου, οι αγωνίες σου, και θέλω να μιλήσουμε καθαρά, γιατί θα βάλω κάποια ερωτήματα. Δεν βρίσκεις εύκολα. Οι πρώτες σκέψεις που υπήρξαν ήταν ότι να θολώσουν τα νερά, ούτε ώστε να αγρέψουν ωφέλη στο μέλλον μετά από ένα τέτοιο θόλωμα. Όμως αυτές οι σκέψεις δεν στέκονται, γιατί εάν τυχόν ακυρωνόταν το γυμνάσιο, θα πρέπει να μπούμε πάλι σε μια νέα μακροχρόνια διαδικασία, να διεκδικήσουν όλοι και όποιος το πάρει και δεν ήταν κανείς στο τσουπάκι. Επίσης, αυτό που λεγόταν και ο κύριος Δελβός στην αρχή, ότι μια που έγινε στο Δήμο Ιεράπετρας το γυμνάσιο, ας πήγαινε στην Ιεράπετρα, αυτό είναι μια παγίδα, γιατί το γυμνάσιο εγκρίθηκε για το φυσικό γεωγραφικό κέντρο του νομού, το οποίο τυχαίνει να είναι στο Δήμο Ιεράπετρας. Θα μπορούσε να είναι στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ισητίας. Πριτάνευσε δηλαδή η θέση εκείνη, η οποία θα βόλευε να πηγαίνουν με συγκοινωνίες καταρχήν τα περισσότερα δυνατά παιδιά, τα περισσότερα κατά των δυνατών παιδιά, και όχι να ξενιτεύονται είτε εκτός νομού, όπως πρέπει να σε ρωτήσω. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Είτε εντός νομού, εάν σε κάποια πόλη έχει μια αιστεία, πάλι ξενείται, μα θα είναι το. Τα περισσότερα λοιπόν με. Εντάξει. Αυτό. Συγκοινωνίες και εδώ στο υπήρχε το κτίριο. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να έχουμε το μουσικό γυμνάσιο στο Καβούσι. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν. Ναι. Και μετά την απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου του Αγίου Νικολάου, νομίζω ότι και τα όποια ζητήματα. Νομίζω ότι διευρυνθήκανε και πιστεύω ότι και σε λίγο θα δω εκδόσει και εκείνη. Δεν υπάρχουν πια τέτοιες καχυποψίες και είναι άξιο συγχαρητήριο και ο Άγιος Νικόλαος και όλοι πιστεύω, διότι εξ αρχής βέβαια η Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Μαθητείου είχαν εκδώσει ομόφωνο, ψήφισμα ομόφωνο για το Καβούσι, αλλά όχι μόνο, και εσείς οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι βουλευτές και οι δύο του Λασιστίου είχαν υποστηρίξει την άποψη, ή η Μητρόπολη Λασιστίου, ή ΕΛΜΕ, ή ΟΛΜΕ. Είχαν υποστηρίξει την άποψη. Ναι, εντάξει. Ακριβώς. Εγώ θα κάνω. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι. Μισό λεπτό όμως να κάνω. Είχαν υποστηρίξει την άποψη. Ποια ήταν η αιτία που κατά τη γνώμη σου η κυβέρνηση. Η πραγματική αιτία όμως οδηγήθηκε στην αναστολή. Όχι, εγώ, γιατί υπάρχει το προηγούμενο με τη λειτουργία μουσικών γυμνασίων με λιγότερο αριθμό μαθητών που τίθεται σε λειτουργία. Βεβαίως. Και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν γνωρίζω τη θέση του κυβερνητικού βουλευτή και υπουργού. Ναι, ούτε και εγώ δεν τη γνωρίζω. Ειλικρινά δεν τη γνωρίζω. Μα δεν τη γνωρίζει κανένας επίσημα τουλάχιστον. Άρα. Να πω μία. Άρα. Περίπτωση. Είναι δυνατόν για ένα τέτοιο ζήτημα.
από τη στιγμή που υπήρχε προηγούμενη δέσμευση του κυβερνητικού βουλευτή, αμέσως με την αλλαγή σκητάλη στην κυβέρνηση και με την αναστολή του μουσικού γυμνασίου, η θέση του κυβερνητικού βουλευτή να μην γνωρίζουμε ποια είναι σε σχέση με την αναστολή του. Να, λοιπόν, εάν υπάρχουν κάποια πράγματα βαθύτερα, δεν μπορώ να τα ξέρω, απλώς κάνουμε εικασίες. Μα τα, με, για τα βαθύτερα συζητάμε. Επιφανειακά και ας καταλάβει ο καθένας να σας βγάλει συμπεράσματα πριν, γιατί έχουμε το ραντεβού και ίσως εκεί μάθαμε κάτι περισσότερο ή μπορεί να μάθουμε και ποτέ κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πούμε πραγματικά ότι τα γυμνάσια όπως των Χανίων ξεκίνησε παρακαλώ σε κοντέινερ. Στη Σάμο, αν δεν κάνω λάθος, με μονοψήφιο αριθμό. Στο Μεσολόγιο με μικρό αριθμό. 8. Ναι. Λοιπόν, στην Καλαμάτα, στην Τρίπολη, που είναι στην Πελοπόννησο 1, μπορεί να κάνει λάθος, να είναι στην Τρίπολη, έγινε με 8. Λοιπόν, επομένως, ο μονοψήφιος αριθμός δεν συνιστά αναβολής, αναστολής κτλ. Υπάρχει επιπλέον το βασικό, το βασικότερο το οποίο θα πρέπει να μας το απαντήσει το Υπουργείο, είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο 52.167 του 18, σε ειδικές περιπτώσεις η προθεσμία που γίνεται για εγγραφές και για επιλογή, γιατί εγγραφές και επιλογή μπορεί να πάνε μαζί, και η επιλογή, ξέρετε με νόμο διαφορετικά, μπορεί να γίνει την τελευταία μέρα, την τελευταία μισά ώρα, την τελευταία επιλογή των μαθητών, έτσι. Λέει, είναι λοιπόν από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου στις ειδικές περιπτώσεις. Εμάς μας δώσανε μέχρι 6 τις 12 η ώρα. Μας κλέψανε 5 μέρες, μας βάλανε τα δύο πόδια σε ένα παππούτσι. Κάτι από 29 που δόθηκε η πώς τη λένε, άδεια λειτουργίας και ήταν μετά με Σαββατοκύριακο. 29 ήταν Πέμπτη, την πήραμε Παρασκευή, στο Λόπουλο Σαββατοκύριακο. Κάναμε λοιπόν 4,5 μέρες για να ενημερωθούν και να εγγραφούν τα παιδιά, τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στα γυμνάσια. Έτσι. Και άντε βρες τους, και άντε και άντε. Παρ' όλα αυτά, στις 6 του μήνα, που παρανόμως ήταν 6 του μήνα, και αυτό πρέπει να απαντηθεί, ξαναλέω, γιατί δεν μπορεί ούτε ο Υπουργός, ούτε ο κ. Καρτονάκης, ας πούμε, που είναι περιφερειακός Κρήτης στην εκπαίδευση, να είναι υπεράνω του νόμου. Μα με όλα αυτά που μου λες, φίλε Γιάννη, ναι, με όλα αυτά που μου λες, ναι, φαίνεται ότι ενδεχόμενα δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για τη λειτουργία του σχολείου. Όχι, δεν υπάρχει. Η πολιτική βούληση για λειτουργία του μουσικού γυμνασίου στο Καβούσι, τη σημερινή κυβέρνηση. Υπήρξε λοιπόν κάτι για αυτήν, όπως γράφει το έγγραφο του Καρτονάκη, όχι, για προσωρινή αναστολή. Τώρα, εκτιμούνται σαν κάτι άλλο και θέλω να το πω. Τι άλλο συνέβη, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι έγινε παραβίαση του νόμου ξεκάθαρη. Αντί να είναι οι ειδικές περιπτώσεις που είναι 1 έως 11 Σεπτεμβρίου, ήταν 29, αλλά ήταν Σαββατοκύριακο μετά, κτλ. Έως 6 Παρασκευή μέρα, 12 δακιόλα η ώρα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Ναι. Και παρόλα αυτά, γραφτήκαν 6 άτομα την Παρασκευή. Προλάβανε, το μάθανε και γραφτήκαν 6 άτομα. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα που είχε 9, ήταν 11 και κάθε μέρα αυξανόταν ραγδαία. Επομένως, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί όποια όσα γυμνάσια, είναι απόλυτο αυτό, λειτουργούν στην Ελλάδα μουσικά γυμνάσια, ξεκινούν δειλά έτσι με μικρό αριθμό και όλα μεγαλουργούν. Δεν είναι ένα, επίσημο είναι αυτό και στάνταρ πληροφορία, να πήγε προς τα κάτω και να είχε προβλήματα στη συνέχεια. Στην αρχή έχει δυσκολίες, μετά όλα ανθίζουν. Κάθε τι που ανοίγει για πρώτη φορά, ναι, και αυτό συμβαίνει και με τα μουσικά γυμνάσια, δημιουργούνται ορισμένα ζητήματα αρχικών διευθυντικών. Ναι, τώρα αν θέλανε κάποιοι πολιτικοί, πολιτικά αντικείμενα, ας το πάμε λίγο. Να ψαρέψουν σε θολάνε. Ας το πάμε λίγο. Να αφήσουν τυχόν. Μακούς, μακούς, φίλε Γιάννη, μακούς. Είναι πολιτικατισμός αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μακούς, φίλε Γιάννη. Ναι. Ας πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Ναι. Πώς κρίνεις τις μέχρι σήμερα ενέργειες εδώ τοπικά από μεριάς του Δήμου ή των φορέων για τη λειτουργία του μουσικού σχολείου? Κοιτάξτε, γιατί έχω ορισμένα ερωτηματικά, έτσι. Ναι, πολλά.
είχε την εγρήγορση που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος. Δηλαδή, οι ενέργειες ήταν αργές, μοχεδικές, δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Είναι και γενική εντύπωση αυτό το πράγμα. Γενική εντύπωση. Το κάνουμε ένα βάσιμο. Αρχιβέρα, είναι το σχολείο τώρα έτοιμο για να αρχίσει, αλλά δεν υπήρχε ούτε η εγρήγορση, ούτε η διαφήμιση. Η διαφήμιση έπρεπε και ο ίδιος ο Δημαρχός την προσωπική του. Κανένας τουρισμός, νομίζω. Να διαφημίσει, να εξάρουμε τα καλά του, τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα ενός μουσικού γυμνασίου. Έτσι, που είναι τα παιδιά μια οικογένεια που δεν υπάρχει κανένα μπούλινγκ στο και τέτοια βία σε μουσικά γυμνάσια και τα λοιπά. Και ότι είναι πολύ χαρούμενα όλα εκεί γιατί κάνουν το χόμπι του σε πάλι μας την ουσία. Και επίσης δεν έχουν πληροφορίες. Πολλοί νομίζουν ότι είναι μόνο για μουσική. Για βέβαια οι άνθρωποι ότι είναι ένα γυμνάσιο όπως όλα τα άλλα, αλλά έχει μουσική. Γι' αυτό κάνει και μια ώρα, μια μισή παραπάνω μάθημα και γι' αυτό έχει τρώνε και ένα γεύμα κατά τη μία η ώρα. Αλλά κατά τα άλλα είναι όπως ένα οποιοδήποτε άλλο γυμνάσιο, μόνο έχει τη μουσική παραπάνω, το οποίο όμως δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα για την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών στο μέλλον. Ναι. Σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και σε άφησα, γιατί όντως είναι ουσιαστικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι είναι το μουσικό γυμνάσιο και την πληροφόρηση του κόσμου σχετικά με αυτό. Ναι. Μια πληροφόρηση και ένας συντονισμός που δεν υπήρξε στο προηγούμενο διάστημα. Ναι. Βάνω ένα προβληματισμό και μια σκέψη αυτή τη στιγμή. Ναι. Έγινε μια συνάντηση του Δημάρχου της Ιεράπτρας με την Υπουργό. Έγινε. Το προηγούμενο διάστημα. Ναι, δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Μισό λεπτό. Δεν τη γνωρίζω. Μισό λεπτό. Η απάντηση σε σχέση με την λειτουργία του μουσικού γυμνασίου στο Καβούσι. Ωραία. Ναι. Δεν προέκυψε μετά από ενημέρωση ότι αναστέλει την λειτουργία του μετά και την συνάντηση του Δημάρχου Ιεράπετρας. Ναι, η αναστολή έγινε από τον κύριο Καρτσομάκη. Άλλο ρωτάω. Ναι. Άλλο ρωτάω. Δεν γνωρίζω να είχε κάποια συνάντηση ο Δήμαρχος με υπουργό, υφυπουργό κλπ. Δεν το γνωρίζω. Είναι η πρώτη συνάντηση αυτή που πραγματοποιείται. Φυσικά, η πρώτη νομίζω ότι είναι. Ναι, η πρώτη. Δεν ξέρω καμιά άλλη. Ποιος ανακοίνωσε για την αναστολή του ραντεβού? Όχι, για την αναστολή της λειτουργίας. Για την αναστολή της λειτουργίας έγινε από τον κύριο Καρτσομάκη 9 το βράδυ, Δευτέρα μέρα το βράδυ, 10 και 24 λεπτά έστειλε ο κύριος Καρτσομάκης το γράμμα της αναστολής και λέει ότι λόγω μη ικανού αριθμού μαθητών. Ωραία. Ποιες ήταν οι κινήσεις του Δήμου από εκεί και πέρα, από τις 9 του μήνα? Οι κινήσεις του Δήμου δεν ξέρω ακριβώς ποιες ήταν και αν ήταν. Τουλάχιστον δυναμικές δεν ακουστήκανε κάποιες κινήσεις. Αντίθετα. Παρατάξεις ζητήσαμε την έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που την αρχή είπαμε θέλουν υπογραφές, δεν θα το κάναμε, είπε ο κ. Πρόεδρος, αν δεν είχε υπογραφές του πήγαν υπογραφές δύο-τρεις παρατάξεις, 10 υπογραφές αντί 9, αντί 8 όπως χρειαζόταν και έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ομόφωνα αποφάσισε να πάει για Παραταξιακή Επιτροπή του Αθήνα να ζητήσει να λειτουργήσει από φέτος το σχολείο. Ναι. Τι πιστεύεις εσύ, Γιάννη, τι πιστεύεις ότι θα είναι η απάντηση? Να πω και μια άλλη πληροφορία. Ναι, να πριν από τι πιστεύω. Και μια άλλη πληροφορία. Και στο Καβούσι κάναμε μια συνάντηση πριν λίγες μέρες και εκεί πήρε ένα συνάδελφος, ο κ. Μπαγιωτάκη, ο οποίος απάντησε. Και είπε λοιπόν ότι και προσωπικά πιστεύω, λέει ο κ. Μπαγιωτάκης, ότι έτσι που πήγε το πράγμα είναι καλύτερα να λειτουργήσει από του χρόνου. Παρόλα αυτά, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση αυτή την ομόφωνα έρθει διαπαραταξιακή επιτροπή πάνω με τον Δήμαρχο και να ζητήσει την φέτος, θα προσπαθήσω και εγώ και τα λοιπά, κάτι την άλλη Τρίτη και τα λοιπά.
Την άλλη Τρίτη όμως πήγαινα 15 μέρες μετά τις 23 του μήνα που έγινε το ψήφισμα. Αυτό το άλλη Τρίτη δεν είναι καλό όσον αφορά το χρόνο. Γιατί ο χρόνος είναι το άλοθη του Υπουργείου πιθανώς στο να πάει πιο να πιέσει όσο προχωρεί ο χρόνος. Θα μας λέει ότι δυσκολεύει περισσότερο. Δεν κατανοώ αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνεχίζω μέσω και τώρα να μέχρι, πιστεύω, μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου. Ένα, δύο πράγματα γυμνασίου θέλω να πιστεύουμε ότι θα γίνει τώρα ή του χρόνου. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι σίγουρο. Θέλω να πιστεύω. Όμως μπορεί και από φέτος, εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που εμείς και εγώ είπα ότι τα παιδιά δεν χάνουν μαθήματα, αλλά γιατί τα μαθήματα τα άλλα τα κάνουν. Χάνουν μόνο μουσικά μαθήματα. Τα μουσικά μαθήματα, έστω και αν έχει πέσει 1,5 μήνας και μέχρι οριακά τέλειο Οκτωβρίου να χάσουν 1,5 και κάτι μήνα, αναπληρώνονται με παραπάνω ώρες πιθανώς ή και με 5, 10, 15 μέρες παράταση στο σχολικό έτος. Πώς γίνεται η καταλήψη? Μπορεί για το γυμνάσιο να παραταθεί 10 μέρες στο σχολικό έτος. Αναπληρώνονται αυτά τα μαθήματα. Η λειτουργία λοιπόν του σπίγνασιου μπορεί να αρχίσει και τώρα ακόμα. Αυτό θα ζητήσουμε την Τρίτη, για θα πω και εγώ, από την πλευρά της παράταξής μου, από την Υπουργό. Το ραντεβού της Τρίτης, μεγάλη. Μάλιστα. Βλέπεις, λοιπόν, από τώρα, από φέτος, ακόμα μία ίστατη δηλαδή προσπάθεια να λειτουργήσει από φέτος. Α, τη θεωρείς ίστατη ως προσπάθεια? Ναι, τη θεωρώ μία, γιατί αυτό έχει εξουσιοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Την άμεση λειτουργία, και να σου πω κάτι τελικό, ότι είναι παγίδα να πούμε θέλουμε παράταση εγγραφών. Το παράταση εγγραφών να μας πούνε άντε πάρτε ακόμα 5 μέρες και ξέρουν ότι σε 5 μέρες δεν θα προλάβουμε πάλι να κάνουμε τίποτα. Μετά θα πούνε άσε, δώσαμε 2 παρατάσεις και δεν έγινε. Ξέρω εγώ, άντε να το ακυρώσουμε κιόλα. Θα πω. Συγγνώμη φίλε Γιάννη, να πω κάτι. Νομίζω ότι το αίτημα είναι ένα και συγκεκριμένο. Λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου στο Καβούσι από φέτος. Έτσι, αυτό είναι το αίτημα που μας εξουσιοδοτεί. Και η ερώτηση την οποία σου κάνω είναι πώς βλέπεις τις διαθέσεις του κόσμου αλλά και των αρμοδίων, των παρατάξεων του Δήμου κλπ. Σε περίπτωση αρνικής απάντησης, είμαστε διατεθειμένοι να το σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά το θέμα? Κοίταξε Νίκο, κακά τα ψέματα. Εμείς κατά καταρχήν θα συζητήσουμε όσο προς τον καιρό και αν καταφέρουμε, και αυτό είναι τακτική, θα πάει παραπέρα από το πράγμα και η κινητοποίηση που εκτιμώ, για να το πούμε, θα είναι δυσκολότερη όσο πάει το πράγμα. Σου λέει οι περισσότεροι είναι ας γίνει του χρόνου να προσγνωστούμε και καλύτερα και τόνα και τάρα. Να συμπληρώσω όμως αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι είναι παγίδα να πούμε σας δίνουν παράταση. Αυτό που ζητάμε δεν είναι ούτε παράταση ή εγγραφούν ούτε τίποτα. Εδώ και τώρα λειτουργία με μονοψήφιο αριθμό, με οποιοδήποτε είχαν δηλώσει τα παιδιά 6, 9, 11. Συμφωνάμε. Και με μονοψήφιο ακόμα εδώ και τώρα λειτουργία με όσες και όσες μεταγραφές γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δεν είναι ένας άλλος νόμος, μπορεί να είναι 31 Οκτωβρίου. Συμφωνάμε. Εδώ και τώρα λειτουργία, όχι παρατάσει. Η λέξη παράταση είναι παγίδα. Λειτουργία άμεση. Ένα μονοψήφιο έστω αριθμό, όπως έγινε και σε πολλά άλλα ουσιαστικά η μέσα της Ελλάδας. Να φύγουμε από τη λέξη παράταση. Ωραία. Τώρα, εάν δεν μας δώσουν λειτουργία για φέτος, θα κινηθούμε όπως μπορούμε. Πιθανώς, εάν ο κόσμος δημοσίευσε την διαδικασία, να προσχωρήσουμε και σε κινητοποίηση. Αυτό το είχαμε σκεφτεί προημερών, αμέσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοσμιαλιστές και πήγαμε κινητοποίηση με τα συναδεία και τα λοιπά. Ήταν μεγάλη. Αλλά αφού δεν προέκυψε το τέτοιο, όσο περνά ο χρόνος, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή την εξαρτησία του κόσμου, γιατί πιθανώς πολλοί κόσμοι να πει δεν πειράζει να λειτουργήσει του χρόνου να προετοιμαστούμε καλύτερα. Μπορεί όμως και πολλοί που είναι πολύ γονείς, ας πούμε, φανατικοί, ας το πούμε,
και παιδιά για φέτος, να τοποθετηθούμε αλλιώς και να υπάρξει τέτοια δυναμική, να κάνουμε κινητοποίηση. Ωραία, να ξαναμιλήσουμε, φίλε Γιάννη. Νομίζω πάντως ότι το θέμα του χειρισμού και της αναστολής λειτουργίας για φέτο του Μουσικού Γυμνασίου δείχνει μια γενικότερη διάθεση για στην αντιμετώπιση του νομού. Και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι και νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Όχι, είναι απίστευτο πραγματικά. Όταν ο νομός μετά από τόσα χρόνια και με την ισονομία που υπήρχε να μην έχει μουσική γυμνάσια και τώρα να έχει συμφωνήσει ρητά ή σιωπηρά όλος ο νομός που δεν ξαναγίνε ποτέ και να ψάχνουν αιτίες από πάνω ή από κάτω ή από οπουδήποτε για να μην λειτουργήσει άμεσα, αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να σταθεί. Όμως στέκεται. Στέκεται και το γυμνάσιο δεν λειτουργεί. Ναι, δεν στέκεται πουθενά αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Δεν στέκεται πουθενά από άποψη αναγκών λογικής και... Λογικής και ηθικής και πολιτικής. Και όπως μόνο. Και όμως... Βέβαια, πρώτα απ' όλα αναγκών και ενός νομού, ο οποίος έχει τα περισσότερα βραβεία στην κρατική σύσταση μουσικά στην Ελλάδα. Το νομό Καθηφίου. Φίλε Γιάννη, ας περιμένουμε τη συνάντηση της Τρίτης. Ας ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε. Αυτό δεν θέλω και εγώ να προκαταβάλω τίποτα και να πω κάτι παραπάνω. Και μετά από αυτήν θα δούμε οτιδήποτε. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση, ακόμα και για κινητοποιήσεις. Ελπίζω. Ελπίζω, δεν λέω τη λέξη πιστεύω, γιατί μέσα μου νομίζω ότι θα έχει αρκετή συνέχεια το πράγμα. Αν θέλουμε πραγματικά να το δούμε στο επίπεδο της διεκδίκησης. Στο πλαίσιο που είπα προηγούμενα. Τα πράγματα δεν είναι μόνο τεχνοκρατικά. Άσε που είχε τεχνοκρατικά, αν τα δεις μας κλέψανε 5 μέρες παρανόμως. Παρανόμως. Δεν είναι εντελώς παρανόμως. Από 6 έως 11 ήταν ακόμα προθεσμία που λέει ο νόμος. Πού είναι αυτή η προθεσμία. Και με ποιο δικαίωμα την κόψανε αυτή. Τέλος. Αλλά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να εξαντλήσουν, όχι να εξαντλήσουν, αλλά να ψάξουν για παράθυρα να διευκολύνουν όσο γίνεται τη λειτουργία αυτού του γυμνασίου. Εδώ και τώρα, εδώ και τώρα, εδώ και τώρα, μην χάσουν ακόμα μια χρονιά τα παιδιά να ξενιτεύονται από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Ωραία. Φίλε Γιάννη, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Εγώ εκείνο που ήθελα να τονίσω είναι ότι πρώτον, το Μουσικό Γυμνάσιο Λασιθίου στο Καβούσι πρέπει να λειτουργήσει από φέτος. Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση του ζητήματος δείχνει μία άρνηση από μεριάς της πολιτείας για να αντιμετωπίσει το θέμα. Δείχνει μία, δεν μπορώ να την καταλάβω, ανεξήγητη βούληση. Παράδοξη τουλάχιστον. Αντιμετώπιση. Αυτό το παράδοξο μπρέσει όπως θέλει ο καθένας. Ακριβώς. Και συνεχίζεται εδώ η αντιμετώπιση του νομού με το ίδιο πνεύμα και την ίδια λογική, όπως αυτός μας βάλει σε προβληματισμό. Βεβαίως. Σε σχέση με τις δικές μας ενέργειες, προβληματισμούς, δράσεις, συντονισμό και τι κατεύθυνση πρέπει να έχουμε κάθε φορά. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, ευχαριστώ, καλή επιτυχία σε εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Όλα στη φορά, ράδιο ηχό, κάθε Σάββατο τις 10. Η συζήτηση για το επόμενο θέμα μας είναι αυτό που έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα, η κατάσταση και οι κίνδυνοι που υπάρχουν για ένα σοβαρό πολιτιστικό μνημείο, τη γέφυρα του Σαραντάπηγου, που ως γνωστόν την περσινή χρονιά, λόγω και των καιρικών φαινομένων που επικράτησαν, παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ζητήματα και προβλήματα σε σχέση με την με αυτό το μνημείο. Προκαταβολικά θα ήθελα να τονίσω ότι τα πολιτιστικά μας μνημεία, ο πολιτισμός και η παράδοσή μας είναι για όλο τον κόσμο.
δεν ανήκουν σε κανένα, ανήκουν στην κοινωνία, ανήκουν στον πολιτισμό μας, στην πολιτιστική μας παράδοση, ανήκουν στην ιστορία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε το φίλο τον Μπαντελάκη τον Αλέκο, τον οποίο καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Σιμάκη. Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Μύρτου, από παλιά γνωστοί φίλοι, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή του σε σχέση με όσα έχουν δρομολογηθεί, προκειμένου να μην έχουμε αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με αυτό το σοβαρό μνημείο για την περιοχή μας ευρύτερα. Κύριε Σιλάκη, καλημέρα, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Είστε ο κατάλληλος άνθρωπος, κατάλληλη θέση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τεράστια εμπειρία, η κοινωνιακή γνώση, η πολιτική σας εμπειρία είναι εχέγγυο για τη σίγουρη επιτυχία σας εκπομπή. Νομίζω ότι η κυρία Τζαγκαράκη έκανε μια πάρα πολύ καλή επιλογή και θα είμαι σίγουρος για την επιτυχία της. Μπαίνω στο θέμα κατευθείαν. Όπως γνωρίζετε, αν είχατε διαβάσει, αν είχατε παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις, χθες το βράδυ πραγματοποιήσαμε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μύρτου. Μας απασχόλησε το θέμα της γέφυρας, με μοναδικό θέμα τη γέφυρα, η οποία γυρίζει στον παρόδο, είναι αντικείμενο έρηδας, χωρίς να καταλαβαίνω, δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο που αποτελεί έρηδα μεταξύ δύο κοινοτήτων. Θέλω μόνο εδώ να κάνω παρένθεση και να πω ότι ο καινούριος νόμος ο Κλισθένης προβλέπει ότι οι οικισμοί πάνε όπου πιο κοντά είναι στη κοινότητα. Αυτό και δεν λέω τίποτα άλλο. Για να το, όσοι μπορούν να το καταλάβουν, ας το καταλάβουν. Εμείς δεν διεκδικήσαμε τίποτα, δεν απαιτούμε από κανένα τίποτα. Το μόνο που θέλουμε και απαιτούμε είναι η γέφυρα, η οποία είναι ένα ιστορικό μνημείο, όπως πολύ σωστά είπατε, και ο οποίος ιδιοκτησιακά δεν ανήκει πουθενά, ανήκει στον ελληνικό λαό, στο Δήμο και στους πολίτες, γιατί με την ίδια λογική είμαστε κι εμείς ιδιοκτήτες των αρχαίων στον πύργο, των αρχαίων στο φούρνο την Κορφή. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία σε αυτά, το γνωρίζετε πολύ καλά. Τα αρχαία, τα μνημεία ανήκουν σε όλο τον ελληνικό λαό. Με αυτή τη λογική και με το γεγονός ότι το μνημείο αυτό, το ιστορικό, βρίσκεται πολύ κοντύτερα σε εμάς από ό,τι στην νόμορη κοινότητα των Μουριών, έχουμε υποχρέωση και καθήκον και ευθύνη να την στηρίξουμε και την υποστηρίξουμε. Γνωρίζετε, κύριε Δασκαλάκη, γιατί συγγνώμη, να πω κάτι. Νομίζω ότι το κρίσιμο και το κεντρικό ζήτημα είναι το πώς θα προστατεύσουμε αυτό το μνημείο. Αυτό ακριβώς. Όλα τα άλλα χάνουν την ουσία. Όλα τα άλλα. Κοιτάζουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι ζητήματα δευτερεύοντα κατά τη γνώμη μου και πρέπει να παραμεριστούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας αυτή την ανάγκη. Λοιπόν, συνέχεια να απαντώ σε μηνύματα το αν ανήκει στο σκολόγο ή δεν ξέρω και εγώ που ανήκει η γέφυρα. Η ουσία δεν θα χάνω το... Δεν θα κοιτάζουμε το δέντρο, χάνουμε το δάσος. Ακριβώς. Και το δάσος μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Λοιπόν, συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, αυτό το μνημείο θα το υποστηρίξουμε. Υπήρξατε περιφερειακό σύμβουλο στην προηγούμενη θητεία και γνωρίζετε ότι μαζί σε συνεργασία και με τον κύριο Δομασινάκη είχαμε κάνει παρέμβαση στη γέφυρα 70.000 ευρώ για να προστατεύσουμε ακριβώς και τότε το 2014 για να προστατεύσουμε τη γέφυρα από έντονα και πλημμυρικά φαινόμενα. Για ενέργειες πράξεις. Είχε ολοκληρωθεί το έργο το 2015. Ναι, είχε ολοκληρωθεί το έργο το 2015. Ακριβώς. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό ολοκλήρωση του έργου με την αντιπεριφερειάρχη παρούσα και εσύ και εσένα. Το έργο είχε ολοκληρωθεί. Τώρα, τι πράξεις, τι παραλήψεις γίνανε, δεν είναι θέμα του παρόντος. Ήδη, αν διαβάσετε την ανακοίνωση που έδωσα στο σήμερο, εγώ ζήτησα από το συμβούλιο μου χθες το βράδυ να με εξοδοτήσει να πάω τη Δευτέρα το πρωί να υποβάλω μηνυτήρια αναφορά. Είπαμε, λογικά σκεφτόμενοι, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε κανένα φυλακή. Αν χρειαστεί, το κάνουμε δηλαδή. Ότι θα περιμένουμε την ολοκλήρωση, την αποστολή του φακέλου, γιατί πλέον ο φάκελος από 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να πάει στην Αθήνα, στο ΙΠΕΝ για να δει άδεια. Δηλαδή, αντί να αποκεντρώνουμε αρμοδιότητες, συγκεντρώνουμε αρμοδιότητες. Και ωραία, από 1η Σεπτέμβρη, από 6 Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου, τι κάναμε. Τι ασχολίες, τι κάνανε για τη μελέτη. Μέχρι εγώ είχα μιλήσει με τον κύριο Δανίδη. Ο κύριος Δανίδης με καθησύχασε, όπως καθησύχασε τους πάντες, ότι η μελέτη υπήρχε. Ξαφνικά στη γιορτή τουρισμού ανακάλυψα τον κύριο Γουλιδάκη, ο οποίος πρέπει να πω για τον κύριο Γουλιδάκη, ότι τον συγχαίρω, τον ευχαριστώ πολύ στην κοινότητα
για τις ενέργειες που κάνει, κάνει τεράστιες ενέργειες. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Περιφερειάρχη, ο οποίος σε όσο τον αφορά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Κάποιοι άλλοι όμως δεν κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν. 6 Απριλίου λοιπόν την επαύριο που ήρθε ο Περιφερειάρχης εδώ με τον Δήμαρχο και με όλους τους εμπλεκόμενους στη γέφυρα. Γέφυρα από ό,τι ξέρετε και από ό,τι ξέρεις πολύ καλά λόγω εμπειρίας και λόγω συμμετοχής σε χρόνια σε κοινά, ανήκει στην κοινωνική υπηρεσία. Σαν μνημείο ανήκει στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι, στο μνημείο, Στο μνημείο τώρα αλυσιοτήτων, ναι. Έχουμε λοιπόν πολλούς εμπλεκόμενους. Τι κάνανε λοιπόν μέχρι τώρα. Ξαφνικά λοιπόν 21 Σεπτέμβρη που είχα καλέσει στη γιορτή του Ρυθμού τον κύριο Κογιδάκη, ο οποίος ήρθε, τον ενημέρωσα, τον ρώτησα τι συμβαίνει με τη γέφυρα. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι η μελέτη που είχαν κάνει, αν υπήρχε τελικά μελέτη ολοκληρωμένη, έπρεπε να πάει, ήθελε περιβαλλοντική έγκριση, που αυτό θα φαίνεται απλό, θα πει άλλος γεμό γιατί να μην έχει. Αλλά δεν είναι έτσι. Η περιβαλλοντική έγκριση, εφόσον λύνεται από την Αθήνα, σημαίνει ότι χρονικά ο φάκελος θα πάει τέλος Οκτωβρίου, πέστε, τέλος Οκτωβρίου. Άρα η έγκριση θα την πάρουμε Νοέμβρη ή Δεκέμβρη, άρα το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί τώρα. Ναι, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτές τις διαδικασίες και ιδιαίτερα με τα περιβαλλοντολογικά από τη συμμετοχή μου και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι και χρονοβόρες και με αρκετά μεγάλες απαιτήσεις και προϋποθέσεις πρέπει λοιπόν, να υπάρχουν. Εμείς αποφασίσαμε και ο Δασκαλάκης της Ουράδης. Εμείς αποφασίσαμε ότι θα ζητούμε από την περιφέρεια ή όποιου, να κάνει οποιασδήποτε ενέργειες για άμεση επέμβαση στη γέφυρα. Άμεση, δηλαδή να πέσουν πέτρες, έστω πέτρες, να βρεθεί χρηματοδότηση από την περιφέρεια να πέσουν πέτρες. Εγώ δήλωσα και χθες το βράδυ ότι αν υπάρχουν εθελοντές που μπορούν να το κάνουν και μπορούν να μας καλύψουν υπηρεσίες και να μας συλλάβουν να κατασχέσουν μηχανήματα κτλ. Εγώ είμαι διατεθειμένος να πάω εκεί και να με συλλάβουν οποιαδήποτε υπηρεσία να με πάει σε κρατήρια. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Όμως είπαμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου είναι ότι θα να προχωρήσει ενέργειες στην περιφέρεια άμεσα έτσι ώστε να προστατευτεί η βάση της γέφυρας να μην πέσει. Μίλησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Γουλιάκη, ο οποίος ακριβώς συμφωνεί σε αυτή τη λογική, θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλιστεί άμεση χρηματοδότηση και να γίνουν ενέργειες τέτοιες που να προστατεύσουμε τη γέφυρα μέχρι να έχουμε την έγκριση να υλοποιηθεί η μελέτη για τη γέφυρα. Όσον αφορά το ζήτησα επίσης από το Συμβούλιο να εξοδοτηθώ για να πάω να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά και να αποδοθούν ευθύνες. Και σε αυτό είπαμε θα περιμένουμε την αποστολή του φακέλου στην Αθήνα, την έγκριση, την κατεξαίρεση έγκριση του με τη διαδικασία του επίγοντος να επισκευαστεί η γέφυρα, το δικαίωμά μας να πάμε στον εισαγγελέα δεν παραγράφεται, θα το μελετήσουμε σε νέα συνεδρία Συμβουλίου μετά από την έγκριση, όταν θα δούμε πότε θα υλοποιηθεί το έργο, αν θα υλοποιηθεί και πότε θα υλοποιηθεί. Δεν αποποιούμαστε, δεν απομπολούμε το δικαίωμά μας σαν πολίτες και σαν τοπική κοινότητα να προβούμε σε νομικές ενέργειες. Θα το πράξουμε σύμφωνα με την κρίση μας όταν θα έρθει η ώρα. Επίσης, αποφάσισε το Συμβούλιο ότι η γέφυρα γεωγραφικά ανήκει στις Ουρνιές, αλλά ιδιοκτησιακά δεν επιτρέπαμε σε κανένα να χαρακτηρίζεται ιδιοκτήτης αυτού του μνημείου. Είμαστε συνειδιοκτήτες όπως και όλος ο υπόλοιπος λαός. Απόφαση του τοπικού συμβουλίου. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο αφορά και δεν είναι μόνο η γέφυρα. 6 Απριλίου, όπως είπαμε, που ήρθε ο Περιφερειάρχης και τον Δήμαρχο εκεί, ο Περιφερειάρχης ζητήσαμε, εγώ από τον κύριο Δεμασχινάκη για τη γέφυρα, αλλά η κοινότητα Μύρου του ζήτησε, γιατί δεν είναι μόνο η γέφυρα. Δεύτερη μελέτη για προστασία του Μύρτους, που σημαίνει τι. Προστασία του Μύρτους σημαίνει έργα στις όχθες του ποταμού κατεβαίνοντας στο Μύρτους και επειδή εμείς υφιστάμεσα τις συνέπειες, αν έχουμε φωτιά από τις μορνιές ξεκίνησε το Μύρτος κάγει. Αν έχουμε πλημμύρα από το ποταμό, το Μύρτος θα πνίξει. Επειδή αν έχετε προσέξει, είμαι σίγουρος ότι το έχει προσέξει, γιατί έχουμε πάει σαν περιφερειακό σύμβουλος και σαν πολίτης εκεί, έχετε δει ότι από τη δυτικά της γέφυρας έχει φάει το προστατευτικό τείχος, έχει φάει το χωράφι του Μινά του Διαμαντή και σε άλλα σημεία. Και σε πάρα πολλά άλλα σημεία. Και σε άλλα σημεία. Έχει πλησιάσει σε 50 πόντους από το στήλο της γέφυρας.
Από ό,τι είδατε επίση από τη γέφυρα, περνάει ο αγωγό ίδρυυση του Μύρτου, η οποία κρέμεται, που σημαίνει ότι κινδυνεύει ο Μύρτου σε βροχόπτωση να μείνει χωρί νερό για την ίδρυυση. Ο κύριο Περιφερειάρχη, λοιπόν, ενώπιον όλων μα, έδωσε εντολή στον Δήμαρχο να κάνει τεχνικό δελτίο. Ένα για τη γέφυρα και ένα για την προστασία του ποταμού, για 1 εκατομμύριο στην προστασία του ποταμού. Να, αυτοί που μα ακούνε να ξέρουν ότι το 1984 σε αντίστοιχο πολύ έντονο πλημμυρικό φαινόμενο, πίσω από το ξενοχείο βγάλαμε πολίτη με βάρκες. Άρα, μην νομίζουν ότι εμείς είμαστε θεροβάμονες και ότι υπερτονίζουμε τα πράγματα. Ο ποταμός αυτός κατεβάζει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά νερό το δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή μας εξαφανίσει από το χάρτη, εάν δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ζητάμε κοιτοποίηση του ποταμού και να χτιστούν όπου έχουν, γιατί από ό,τι έχετε παρακολουθήσει και τα δασκαλάκια το προστατευτικά δεξιά και αριστερά, τα έχουν κόψει για να περνάνε πιο εύκολα για χίλιους δύο λόγους. Ζητούμε λοιπόν να ενεργοποιηθεί. Για να ρίχνουν διάφορα. Να ρίχνουν διάφορα ακριβώς, να ενεργοποιηθεί και η δεύτερη μελέτη του 1 εκατομμυρίου ευρώ για τον ποταμό, για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες και το χωριό. Όσο σου να σας φαίνεται αστείο, κινδυνεύει το χωριό. Μα αυτά, λοιπόν, δεν μου φαίνεται αστείο, από παιδί το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Φίλε Αλέκο, νομίζω ότι η ενημέρωση για αυτό το ζήτημα είναι καθαρή. Εγώ ήθελα να τονίσω ένα θέμα. Πρώτον, τα πολιτιστικά και άλλα μνημεία αποτελούν περιουσία της κοινωνίας και όλου του κόσμου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να μπαίνει σε καμία περίπτωση εμπόδιο για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σωθεί ένα τέτοιο μνημείο. Επειδή λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, επειδή εμείς έχουμε επιλέξει σαν κοινωνική αρχή, έχουμε επιλέξει συνειδητή επιλογή. Έχουμε επιλέξει διαφάνεια, νομίζω το διαπιστώνετε όσοι μας παρακολουθούν, και επίσης έχουμε επιλέξει οι πολίτες. Ωραία. Να γνωρίζουν τα πάντα. Ωραία. Μας κατηγορούμαστε από την όμορφη κοινότητα ότι είναι χαμηλών τόνων αυτή και ότι εμείς είμαστε φανφαρόνι ουσιαστικά. Δηλαδή αυτό ουσιαστικά άφησε να φανεί. Δεν θέλω όμως να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση σήμερα. Όχι. Κατηγορούμαστε λοιπόν. Εμείς θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες για τα πάντα. Και για τα μνημεία και για τα έργα και για τα χρήματα που θα διαθέτουμε. Αυτή είναι η λογική δική μας και αυτή είναι η ποιοτική διαφορά του Συμβουλίου της Κοινότητας Μύρτου από, δεν ξέρω αν το κάνουν άλλα συμβούλια, αλλά αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι η βούληση του Προέδρου της Κοινότητας και του Συμβουλίου της Κοινότητας Μύρτου για να ενημερώνομαστε, να ενημερώνουμε τα πάντα. Το ξέρουμε, φίλε Αλέκο. Φανφαρώνοι είμαστε, ούτε κάνουμε για κανένα λόγο. Φίλε Αλέκο. Ολοκληρώνουμε την πολιτική μας διαδρομή. Φίλε Αλέκο, τρία ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Να βλέπουμε το κεντρικό θέμα, που είναι η διάσωση αυτού του μνημείου. Να βλέπουμε το δάσος, ακριβώς. Χάνουμε το δάσος, γιατί αυτό είναι το κεντρικό. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πέρα από τις όποιες παρεμβάσεις στο επίπεδο της γέφυρας, υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεως συνολικά επί της Κήτης και αποκατάσταση ζημιών στις όχθες του ποταμού. Επιβάλλεται και μια συνεχή παρακολούθηση της ροής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και ιδιαίτερα και τις περιόδους που έχουμε υψηλές. Κύριε Δασκαλάκη, κάτι ξέχασα να πω, γιατί μίλησα με τον Αντιπεριφερειάρχη πριν να μιλήσω μαζί, προ καμιά ώρα. Το ταπογραφικό που ζήτησε η αποκεντρωμένη είναι σήμερα θα είναι έτοιμο και Δευτέρα θα παραδοθεί. Το χαρτί που ζήτησε από την αρχαιολογία παραδόθηκε χέρι με χέρι, μου ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης. Άρα ο φάκελος, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης τρέχει με γρήγορους ρυθμούς και πιστεύουμε ότι μέσα σε εβδομάδες, το πολύ Τετάρτη επιστρέφει η κυρία Κοζηράκη, που με ενημέρωσε από την άδεια, η γραμματείας αποκεντρωμένης, και πιστεύω ότι μέσα στη εβδομάδα, από ό,τι μου είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχει συνάντηση έτσι αλλιώς Τετάρτη με την κυρία Κοζηράκη για να προχωρήσει ο φάκελος παραπάνω. Ωραία, αλλά πέρα όμως από το προχώρημα του φακέλου. Αντί να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα εδώ επί τόπου,
να πρέπει να μας τα δίνει η Αθήνα. Αυτό λέγεται συγκέντρωση εξουσιών, συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και αυτό δεν τιμά δημοκρατικές λειτουργίες, κοινωνίες και πολιτεύματος. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα, μου φαίνεται, σε αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι της παρούσης να το συζητήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα. Νομίζω όμως ότι πέρα από το ζήτημα της πρόθεσης του φακέλου, αυτό που θίξατε σε σχέση με τα πρώτα μέτρα για τη διάσωση και την αποκατάσταση της Χίτης, νομίζω ότι πρέπει να μπουν σε εφαρμογή. Ναι, είναι άμεσα. Ο Περιφερειάρχης έδωσε εντολή για τεχνικό δελτίο. Είναι γνωστό. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Σε ευχαριστώ, φίλε Αλέκο. Η κοινότητα λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, είπε εξής σε Χρυσοβράδυ στο Συμβούλιο και στους παρευρισκόμενους, ότι δεν έχει κανένα παράπονο από τον Περιφερειάρχη, δεν έχει κανένα παράπονο από τον Περιφερειάρχη. Άλλοι έχουν αμελήσει, άλλοι έχουν με πράξη παραλήψεις, έχουν θέσει σε κίνδυνο και τη γέφυρα και το χωριό γενικότερα. Και εύχομαι, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, όμως εμείς που ηγούμαστε τοπικών κοινωνιών και που έχουμε επιλέξει να κάνουμε να ηγούμαστε τοπικών κοινωνιών, μικρών κοινωνιών, είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε το δάχτυλο στον τύπο των ύλων, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, μακάρι να μην συμβούν ποτέ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προλαβαίνουμε. Η κοινότητα δική μου και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους. Αν έχετε παρακολουθήσει, με ενέργειες της κοινότητας του Μύρτου έχει το θέμα να παραχθεί από κεντρικά κανάλια των Αθηνών. Σήμερα το πρωί έπαιξε σε εκπομπή στην Αθήνα. Χθες έπαιξε σε εκπομπή στην Αθήνα. Δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό. Εμείς θα κάνουμε ό,τι κρίνουμε απαραίτητο. Καλό θα ήταν να έχουμε συνεργασία του όμορφου κοινότητος, όμως ασόψονται αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τη συνεργασία. Εμείς έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι συνεργαζόμαστε, όμως δεν μπορούμε να. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανακυκλώνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μνημείο, τη συζητήσαν προηγούμενα για την προστασία του μνημείου και του Μύρτου από την ροή του Σαραντάπηγου για έκτακτα κυρικά φαινόμενα που μπορεί να προκύψουν. Θέλω να δηλώσω, κύριε Δασκαλάκη, για να ξεκαθαρίζουμε το θέμα άπαξ διαπαντός, δεν το ανακυκλώνουμε, αλλά δεν μπορεί και να το πω, ότι με τον νέο πρόεδρο των Μουρνιών είμαι στη διάθεσή του οτιδήποτε ώρα θέλει να έρθει να συζητήσουμε για οποιοδήποτε θέμα συνεργασίας των δύο κοινοτήτων. Ωραία. Υπάρχει πρόεδρος νέος της Μουρνιές, ο οποίος εγώ είμαι στη διάθεσή του, είναι νέο παιδί και ακόμα και κάτι να χρειαστεί το βοηθήσω. Πολύ ευχαρίστως. Ωραία. Να είστε καλά. Καλημέρα, φίλε Αλέκο. Τις 10 το πρωί, όσοι μας παρακολουθείτε το προηγούμενο διάστημα, αναδείξαμε αρχικά το ζήτημα σε σχέση με το Μουσικό Γυμνάσιο Καβουσίου και σαν δεύτερο θέμα το ζήτημα της γέφυρας του Σαραντάπηγου, που προσπαθούμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δαμαχινάκη τηλεφωνικά με πρώτη ευκαιρία, μόλις μπορέσουμε να τον βρούμε. Συμπερασματικά θα ήθελα να πω και να διευκρινίσω, για να μην και να άρονται οι όποιες παραξηγήσεις ανάμεσα στις κοινότητες, γιατί δεν είναι το κεντρικό ζήτημα εκεί, ότι πολλοί κόσμοι μπορούν να την ξέρει σαν γέφυρα Μύρτου, είναι η γέφυρα Μουρνιών, ανήκει στα διοικητικά όρια των Μουρνιών. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Το κεντρικό θέμα είναι η διάσωση του μνημείου. Και επίσης δεν είναι το κεντρικό θέμα, γιατί τα χωριά της Δυτικής Λεκάνης, από ό,τι γνωρίζω λόγω καταγωγής αλλά και από όσο έχω μελετήσει, και ιστορικά και κοινωνικά και πολιτιστικά, έχουν κοινή πορεία, κοινούς δρόμους δράσης. Νομίζω λοιπόν να μην φεύγουμε από το κεντρικό θέμα, που είναι τα ζητήματα της προστασίας μην της γέφυρας αστυμπών Μουρνιών, και όποιοι ακούνε ας καταλάβουν, είναι το ζήτημα της διάσωσης της γέφυρας που συζητάμε τώρα, αλλά και σε ένα επόμενο διάστημα θα συζητήσουμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη
της δυτικής λεκάνης της Ιεράπετρας και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει σε σχέση με την ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής και για το ρόλο αυτού του ποταμιού που θα αναδείξει ακόμα πιο ξεκάθαρα το θέμα, γιατί αυτό το ποτάμι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε σχέση με την άρδευση και ίδρευση της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας για το σοβαρό ζήτημα του νερού. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα που σήμερα βάλαμε. Κάθε Σάββατο τις 10 από το Ράδιο Ιχώ, εκπομπή όλα στη φόρα, και πραγματικά θα είναι όλα στη φόρα. Έχουμε πολλά ζητήματα να αναδείξουμε και κεντρικά. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με κεντρικούς παίχτες της πολιτικής μας ζωής που παίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζητήματα. Θα είμαστε απέναντι σε όλους και τεκμηριωμένοι και διεκδικητικοί σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, αλλά ο κύριος στόχος αυτής της εκπομπής είναι να βοηθήσει όσο μπορεί με το δικό της τρόπο τη διαμόρφωση μιας πλήρης εικόνας και πληροφόρησης για τα τεκτενόμενα και να διαμορφώσει έτσι μια συνείδηση, δεν θα την έλεγα τοπική, γιατί το τοπικό είναι και καλό μεν και κακό, αλλά μια ευρύτερη αντίληψη για τα πράγματα που θα βοηθήσει πιο πρακτικά στην ανάπτυξη της συνείδησης και στην πληροφόρηση της περιοχής.